Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Ήρθαμε στο γήπεδο του Μοσχάτου για να συνομιλήσουμε με τον νέο προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Γλυφάδας Οδυσσέας, τον Γιώργο Βαΐτση. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρώτη προπόνηση σήμερα για σένα εδώ στη Γλυφάδα. Πώς παίζουμε έτσι για την απόφασή σου να αναλάβεις τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου? Το παρελθόν με τη Γλυφάδα είναι πολύ μεγάλο. Όταν πρώτο ξεκίνησα το 2010 στη γενική ομάδα, μετά από εκεί με τον πρόεδρο αποκτήσαμε πλέον πολύ στενές σχέσεις. Με τον κύριο Παπακώστα. Με τον κύριο Παπακώστα. Όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι πλέον θέλει κάποιο προπονητή να αναλάβει και αν θα ήμουν διατεθειμένος, δεν το σκέφτηκα καν. Αυτή την ομάδα την έχω πονέσει και πάντα και πριν ήμουνα στο γήπεδο και έβλεπα τους αγώνες της. Τα κορίτσια πιο πολλά τα ξέρω. Ήταν καθόλου δύσκολη η απόφαση να πω το ναι. Ήταν τόσο εύκολη, παρότι έχω αρκετά τώρα χρόνια που απήχα μεν από το καθαρά προπονητικό, αλλά λόγω της ενασχόλησής μου με το σκάουτινγκ και με το τμήμα της K15 του Ολυμπιακού, ποτέ δεν έχεις μείνει πίσω. Όμως όταν μου ζήτησε τη βοήθεια ο πρόεδρος και τη συμβολή μου στην ομάδα, δεν το σκέφτηκα καν. Σε είδα στο γήπεδο του Ημιτού την Κυριακή, παρακολούθησες την ομάδα στο παιχνίδι με την Ολυμπιάδα Ημιτού. Άρα έχεις μια εικόνα από το ρόστερ, από την ομάδα. Σίγουρα και το ότι παρακολούθησα τον αγώνα και τα ονόματα των παιχτών έχω κάποια άποψη. Αλλά η άποψη αυτή ήταν καθαρά φιλάθλου. Άλλο να ασχολείσαι από μέσα, άλλο να βιώνεις καθημερινά τα κορίτσια. Σίγουρα για να έρθω εδώ, πέρα από την καλή σχέση που έχω με τον πρόεδρο, τον κύριο Παπακώστα, και με τα κορίτσια τα πιο πολλά που τα είχα παίχτες, πιστεύω στις δυνατότητές του, τις δυνατότητές της και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Βέβαια όμως τίποτα από αυτά δεν γίνεται αν δεν δουλέψεις, αν δεν έχεις καλή ψυχολογική και σωματική κατάσταση, αλλά όλα αυτά θα βάλω στο τέλος. Να πούμε ένα μπράβο στον προπονητή του κύριο Καραμουλά, ο οποίος δούλεψε τα κορίτσια. Είναι στενάχωρο να φεύγει κάποιος προπονητής. Ποτέ δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, δηλαδή να είμαι ο άνθρωπος που θα φύγει. Αλλά όταν πλέον έμεινε η ομάδα χωρίς προπονητή και μου ζήτησε, ξαναλέω πάλι ο πρόεδρος, την βοήθεια, συμφώνησε. Ποιος θα είναι ο στόχος της Γλυφάδας στο πρωτάθλημα της ΑΕθνικής Γυναικών? Κοιτάξτε, είναι ένα παράξενο πρωτάθλημα φέτος. Ο στόχος της Γλυφάδος είναι με το υλικό που έχει να πρωταγωνιστήσει. Όμως αυτό θα φανεί μέσα από τους αγώνες. Κατά πόσο οι παίχτριες έχουν τη δυνατότητα, έχουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Εμείς τους πιστεύουμε. Πρέπει να πιστέψουν και αυτές οι ίδιες. Θα γίνουν πολλά αποτελέσματα που μπορεί να είναι παράξενα, γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει περιθώριο λαθών, άρα πρέπει να υπερβάλλουμε αυτούς όλοι ώστε να μπορέσουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε μέχρι την κορυφή. Αυτό όμως θέλει δουλειά και τύχη. Πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, για σένα στο τιμόνι της ομάδας θα είναι την Κυριακή κόντρα στο Φίδων Άργους. Μια νεοφώτιστη ομάδα στην ΑΕθνική Γυναικών. Όπως έχουμε δει τα αποτελέσματα, δεν υπάρχουν νεοφώτισες. Ο Ατρόμητος έχασε από εδώ την Γλυφάδα με 6-0. Στο επόμενο παιχνίδι η ομάδα που έπαιζε αντίπαλη δυσκολεύτηκε. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε σοβαρά. Δεν υπάρχουν νεοφώτισες, δεν υπάρχουν παλιές ομάδες. Κάθε ομάδα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο μπαίνει με ένα σκοπό. Να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εμείς πρέπει να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Πρέπει να δείξουμε μέσα στο γήπεδο ότι είμαστε καλή ομάδα, ότι είμαστε η ομάδα που παίζει χρόνια στην ΑΕθνική, αλλά αυτά πάντα μέσα στο γήπεδο. Χωρίς να δείξεις στο γήπεδο, στα χαρτιά δεν μπαίνεις αγώνες. Ποια είναι η πινελιά που θα βάλει ο Γιώργος Βαΐτσης στην ομάδα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Τι είναι αυτό που θα αλλάξει? Κοιτάξτε, ποια είναι η δική σου σφραγίδα που θα βάλει στην ομάδα? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να συγκυροποιήσω ούτε να πω κάτι συγκεκριμένο. Θα προσπαθήσω να βάλω κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω εγώ ότι μπορεί να βοηθήσουν τα κορίτσια και τα οποία όμως δεν ξέρω αν θα βγουν. Εκείνο που θέλω είναι να προσπαθούμε να παίξουμε. Θα προσπαθούμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει μέσα από καλό ποδόσφαιρο και με ευγενή άμυλα. Θέλω τα κορίτσια να παίζουν και να το ευχαριστούνται. Αυτό που λέω πάντα στους παίκτες είναι ότι
πρέπει σε κάθε αγώνα να έχουμε βγει από το γήπεδο και να είμαστε ευχαριστημένοι εμείς για την απόδοσή μας. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες σαν άθμητοι που καθορίζουν κάποιο αποτέλεσμα. Όπως γνωρίζουμε, στην ομάδα είναι και η τερματοφύλακας, η κόρη σου, η Αντιγόνη. Και συνεργάτης, θα έχεις ένα συνεργάτη, είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων. Ναι, ο Κώστας ο Καλύβας. Χρόνια φίλος και συνεργάτης από ό,τι ήμασταν παλιά στη Γλυφάδα. Γιώργο, ήθελα και την άποψή σου για το ποδόσφαιρο γυναικών. Καταρχάς, θέλω να πω κάτι. Η Αντιγόνη είναι κόρη μου στο σπίτι. Το παρατήρησα τώρα. Μέσα στο γήπεδο είναι μια παίχτρια από όλες. Διότι πήρε άδεια και είπε, coach, μπορώ να κάνω αυτό. Έχει, κοιτάξτε. Το είδα. Ναι, πρέπει να υπάρχει αυτό. Δεν παίζει. Ούτε θα παίξει από μέσον, ούτε έχει παίξει ποτέ από μέσον. Παίζει δύο αξίζει. Είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου. Το αξίζει, παίζει. Όπως και οποιαδήποτε άλλο κορίτσι θα παίξει. Το ποδόσφαιρο του γυναικείου στην Ελλάδα δυστυχώς είναι παραμελημένο. Δεν του έχουμε δώσει την αξία που πρέπει. Και κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Σε όλο τον κόσμο το έχουν ψηλά. Και θα σας πω και κάτι άλλο έτσι απλά και λαϊκά. Το ποδόσφαιρο του γυναικείου απευθύνεται σε ένα 60-65% του ελληνικού πληθυσμού. Είμαστε λίγο πίσω. Πιστεύω ότι θα βρούμε την ευκαιρία να το αναπτύξουμε. Υπάρχουν πολλές καλές παίκτες Ελλήνες και εδώ και στο εξωτερικό. Ελπίζω να πάρουμε και εμείς ένα λιθαράκι ώστε να γίνει γνωστό και να αρχίσει η σχέση να αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει ανάλογη προβολή, Γιώργο, από ό,τι βλέπω. Καθόλου. Κάποια μικρά κομμάτια από εσείς, κάποιοι άλλοι, για μένα είναι καθόλου. Πρέπει αυτό να το αναλάβουν τα μεγάλα ονόματα και τα μεγάλα κεφάλια, ώστε να μπορέσει να μπει σιγά σιγά στον κόσμο. Και στον κόσμο θα μπει μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από διαφημίσεις. Αυτοί που έχουν τις τύχες του ποδοσφαίρου στα χέρια τους, πιστεύω θα το προσέξουν και θα το αξιοποιήσουν. Και το δικό σου σχόλιο για τον κύριο Θοδωρή Ζαγοράκη, ο οποίος είναι... Άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Άνθρωπος από τα παιδιά τα οποία μας φέρανε τη μεγάλη την διάκριση στο ποδόσφαιρο. Ξέρει. Πρέπει όμως, αυτό που θα πω εγώ και το λέω παντού, χωρίς να σπάσεις αυγά δεν κάνεις ομελέτα. Ωραία. Γιώργο, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για τον Ολυμπιακό. Πώς βλέπεις το φετινό Ολυμπιακό. Πλέον δεν χρειάζεται. Να πούμε τα τελευταία τρία χρόνια, τα τελευταία τρία ειδικά, έχει αλλάξει επίπεδο. Πλέον όλοι το αναγνωρίζουν ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Έχει μπει στα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Και όλα αυτά είναι, καταρχάς, προέρχονται από τον πρόεδρο, από τους συνεργάτες που έχει, από τους σκάουτερ, από τους προπονητές, τον κύριο Μάρτιν, τους βοηθούς του, τους παίκτες, από το τμήμα σκάουτινγκ, οι ακαδημίες που δουλεύουν πολύ καλά, με τον Αντώνη Τοπίκουλα, τον Αντώνη Τοπίκουλα που είναι διευθυντής ακαδημίας, τον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη που είναι υπεύθυνος. Έχει ένα τεράστιο, οργανισμό και γι' αυτό μπορεί και να αναπτύσσεται πιο εύκολα. Αν σου έλεγα, Γιώργο, έτσι, όσα γκολ έχεις πετύχει ως ποδοσφαιριστής, να ξεχώρισες κάποια, θα μου έλεγες αυτό που πέτυχες με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μονακό. Σίγουρα, αυτό είναι ένα γκολ που έχει μείνει όχι μόνο στην δική μου, ότι είμαι σε όλων των Ελλήνων, Ολυμπιακών και μη. Είναι ένα σημαντικό γκολ, ένα παιχνίδι το οποίο κερδίσαμε, που ήταν σπάνιο να κερδίζουν ομάδες οι ελληνικές στο εξωτερικό. Και θα μείνει για πάντα, πιστεύω, γραμμένο στην καρδιά μου, στο μυαλό μου και στο μυαλό και πολλών άλλων. Από τους παίκτες που απαρτίζουν τον τωρινό Ολυμπιακό, ποιοι παίκτες έτσι σου αρέσουν, Γιώργο? Κοιτάξτε, κάθε παίκτης, δεν είμαι παίκτης ο οποίος θα πω κάποιο συγκεκριμένο. Κάθε παίκτης έχει το δικό του χαρακτηριστικό, το δικό του στυλ. Ξέρω τον Σα, συγκεκριμένο με τον Τζολάκη, όπως έγινε από την Ακαδημία, ένα παιδί το 2002 γεννημένος, η αμυντική τετράδα, παίζει το κεντρικό, είναι όλοι. Βέβαια, πέφτει η προβολή πιο πολύ στον Ελαμπή. Στον Φορτούνη, στον Εμιλά, που είναι πιο πολλοί αυτοί που φαίνονται μπροστά. Αλλά όλοι έχουν δώσει το δικό τους μερίδιο. Και φυσικά με τον Ολυμπιακό, το μεγαλύτερο μυστικό που έχει είναι η καλή αμυντική του λειτουργία. Όχι η γραμμή, η λειτουργία. Λίγα γκολ, γιατί λέει η άμυνα φέρνει πρωταθλήματα και η επίδυση εισιτήρια. Η αγάπη των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο πρόσωπό σου. Και πιστεύω είναι αμοιβαία.
Ωραία. Coach, τώρα υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα ή η ομάδα είναι κομπλέ εν ώψη του Κυριακάτικου που μας? Εντάξει, υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα από κούραση, αλλά πιστεύω από αύριο να είμαστε εντάξει ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις επιλογές για τον αγώνα της Κυριακής. Ωραία. Κλείνοντας, τι μπορεί να υποσχεθεί ο νέος προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Γλυφάδας Οδυσσέας Γιώργος Βαΐτσης, τι να περιμένουμε από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος, αρχής γενομένης από το Κυριακάτικο μάτς με τον Φίδων Άργους? Εγώ που θα υποσχεθώ και θα είναι 100% σίγουρο είναι ότι θα παλεύουμε όλα τα παιχνίδια, οι παίχτες θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Από εκεί πέρα θα δουλέψουμε για κάποια άλλα κομμάτια τα οποία θέλουμε να βγούμε στο γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ, κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.